Ε, παρακαλώ, παρακαλώ, Υπάρχει συμφωνία με τον Γάνη Μητσοτάκη και τον Αναστευτικό ναι, Η προσπάθεια τη Ελλάδα είναι, επειδή ουσιαστικά οι δικέ μα μεταναστευτικέ ροέ έρχονται από την πλευρά τη Τουρκία και επειδή το 2020 με την εργαλειοποίηση που έκανε η Τουρκία. Δημιουργήθηκε μια κουλτούρα διαφορά. Θέλω να, να μιλήσουμε. Ξεκινάμε το μεταναστευτικό γιατί το περιμένουμε για τη Γι' αυτό σα ε, ρωτάω. Θέλω να διακόψω. Ελάτε. Ελά, ελάτε, λοιπόν, κ. Κ. Βουλτες, λέω π. ότι επειδή με την εργαλειοποίηση του 2020 δημιουργήθηκε μια κουλτούρα διακίνηση με πάρα πολλού mm. διακινητέ στα τουρκικά παράλια, που ξέρουμε όλοι ότι η Τουρκία αυτό μπορεί να το ελέγξει, δηλαδή αν δεν μπορεί να ελέγξει τα παράλια σου, τι θα ελέγξει, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί αλλιώ δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι να ελέγξει η Τουρκία τα παράλια τη. Διότι με τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Ερντογάν λέει και πράττει, στέλνοντας κόσμο, ενταγμένο κόσμο, σύρους, από την Τουρκία, από τις πόλεις της Τουρκίας, στη Βόρεια Συρία, σε μια περιοχή πολύ σεισμογενή και πολύ στρατιωτικοποιημένη, όλοι οι άλλοι που βλέπουν αυτές τις μεταφορές... Θέλουν να έρθουν προ την Ευρώπη. Τι συμφωνία είναι αυτή, κάνουν. κυρία Βουδή, τι περιλαμβάνουν, να ξέρουν τι συμβαίνει. Είναι ένα σουλτάν που παζαρεύει. Έχουμε, δεν έχουμε όλα τα σημεία τη, φυσικά. Γιατί, όχι, γιατί αυτό είναι μία πρωτόλια. Δηλαδή, εμφανίστηκε ο κύριο Ερντογάν, mm. γιατί αυτή την προσπάθεια κάνει ο κύριο Μητσοτάκη, να μειωθούν οι ροέ, οι οποίε είναι αυξημένε. Και ξέρετε τι γίνεται. Φυλάμε τα σύνορα. Το λιμενικό είναι εκεί. Η αστυνομία είναι στα χερσαία σύνορα. Αλλά όταν είναι πολλά. Πρέπει να σταματήσουν να φεύγουν οι βάρκε από την Τουρκία. Όταν φεύγουν 20 βάρκε, προφανώ κάποιοι Οπότε θα φτάσουν ή κάποιοι θα πάρουν. Αυτό θα έρθει, θα έρθει λοιπόν, στο ανώτατο ναι, το ναι, το ναι, συμβούλιο ναι. το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτή η καποιοι Λοιπόν, αυτο θα ερθει στοχεύει κυρίω στον έλεγχο των παραλίων <χε> από την πλευρά τη Τουρκία. <χε> από εκεί και πέρα. Πάντοτε υπάρχει ανησυχία στους πρόσφυγες επειδή γίνονται μεταφορές τους αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βόρεια Συρία. Οι υπόλοιποι πιέζουν προς τα μας. Πρέπει λοιπόν αυτό το μέτωπο να κλείσει. Γιατί, και ολοκληρώνω, γιατί αυτή τη στιγμή με όσα συμβαίνουν με τα 8 πραξικοπήματα στην Αφρική, με την Ουκρανία, με τον Ομφύλιο στο Σουδάν, με την Ξερασία στο, Αφ... στο Αφγανιστάν, υπάρχουν 110 εκατομμύρια ενδυνάμει μετανάστες, πρόσφυγες Όπω θέλετε, πείτε του, γιατί υπάρχει και συνδεθεί τώρα και η κλιματική κρίση με την επισυνταστική. Άμα δεν μπορούν να καλλιεργήσουν ένα χωράφι, προσπαθούν να φύγουν. Αλλά τι λέτε αυτή τη στιγμή, ότι πάμε να κάνουμε μια συμφωνία μαζί με την Ευρώπη, φυσικά. Αλλά τη Αυτή, αυτή η συμφωνία στην ακούστε, άκρη. δεν θα είναι ελληνοτουρκική, θα είναι πάλι ευρωτουρκική. Θα είναι συμπληρωματική τη προηγούμενη που δεν εφαρμόστηκε πρώτα με πρόσχημα την απόπειρα πραξικοπήματο και μετά με πρόσχημα την πανδημία. Δηλαδή, δεν δέχτηκε η Τουρκία επιστροφές. Οκ, okay, ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, θα έρθει να συμπληρωθεί η προηγούμενη συμφωνία, η οποία προέβλεπε κάποια πράγματα, αλλά επιβάρυνε τα νησιά μα. Γιατί έλεγε ότι αν μεταφέρουμε κόσμο από τα νησιά στην ενδοχώρα, αυτοί δεν μπορούν να επιστραφούν. Εμεί όμω δεν μπορούμε ωραία. να αφήνουμε τα νησιά μας να έχουν κόσμο περισσότερο από τον πληθυσμό. Άρα κάνουμε μεταφορέ στην ενδοχώρα. Βλέπετε με αυξημένε μεταναστευτικέ ροέ, γιατί την ώρα που εμεί καθόμαστε στο τραπέζι, συγγνώμη, Σπυρό, καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου με τον Ερντογάν ε, και ακούμε και διάφορα πράγματα ότι συζητούνται κτλ. τα λοιπά, ε, ακούμε ότι ο Ερντογάν μπορεί να μην κάνει παραβιάσει από αέρο, αλλά. Θα στείλει πάρα πολλού ανθρώπου για να διαθαλάσσει. Προσέξτε. Η και ακούμε και αν έχετε αυξημένε μεταναστευτικέ ροέ, έρχονται και άλλε. Οι αναθεωρητικέ δυνάμει έτσι κάνουν και ξέρετε καλό ότι η Ιταλία έχει κατηγορήσει ευθέω τη Ρωσία ότι δια τη Βάγκνερ του ιδιωτικού αυτού μισθοφορικού στρατού φέρνει κόσμο από την Αφρική στην Ιταλία για να, εκδηλωθ... να εκδικηθεί την Ευρώπη που στέκεται στο πλευρό τη Ουκρανία. Άρα αυτό υπάρχει μέσα στη λογική, έχει εργαλειοποιηθεί. Τώρα όμω έχει αυξηθεί και η ζήτηση και η προσφορά. Ε, Έχουν ε, ε. πολλαπλασιαστεί οι διακινητέ. Άρα λοιπόν η συμφωνία αυτή θα αφορά και την πάταξη των κυκλωμάτων αυτών των εγκληματικών και την φύλαξη των συνόρων της, των παραλίων της Τουρκίας και θα υπάρχει μια συνολική διαθέτηση. Αυτή πολύ. είναι η προσπάθεια που έκανε ο Πρωθυπουργό και στη συνομιλία του γιατί είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας το ζήτημα της παραβίας των συνόρων μας.